Σταμάτα να επαναπαύεσαι, σταμάτα να δέχεσαι αυτό που είσαι σήμερα, σταμάτα να νιώθεις μίζερος. I just bought a fucking bed. I can't believe this. Okay. Καλησπέρα παιδιά. Καλή. Τι έγινε αυτό παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Είμαι ο Τζόναθαν. Και καλώς ήρθατε σε ένα άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, έχω μερικά καλά νέα να πω. Είναι ότι σε μία εβδομάδα πάω Λισαβόνα. Και θα έρθει βιντεάκι από εκεί πέρα. Που θα μετρήσει πάρα πολύ. Γιατί θα έχει vibes ωραία και πολλές εμπειρίες καλές. Yeah, baby. Μιλάω μόνο μου. Ναι. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, έχουμε πιάσει ένα ενδιαφέρον θέμα. Ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι το 90% που βλέπουν αυτή τη στιγμή δεν θα το παρακολουθήσουν αυτό το τέλος. Γιατί το σημερινό βίντεο θα απαιτήσει να μπείτε σε σκέψεις. Θα απαιτήσει, αν θέλετε όντως να πετύχετε, να κάνετε αλλαγές. Θα απαιτήσει να πάρετε ευθύνη. Κάτι το οποίο πάρα πολύ δεν το κάνουμε. Αλλά όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι στη ζωή μας. Όλοι μας θέλουμε πολλά λεφτά. Θέλουμε πολλά ταξίδια. Θέλουμε. Αλλά μένουμε μόνο στο θέλουμε. Γιατί έχουμε βολευτεί, μωρέ. Πίνουμε το φρέντο εσπρέσο μας κάθε πρωί. Αράζουμε με την κυρία Μαρίνα την γειτόνισσα. Ξέρω εγώ, λέμε τα νέα μας. Γενικά τα βγάζουμε πέρα. Τότε σταμάτα να λες, αχ, μακάρι να μπορούσα να έκανα κι εγώ αυτό. Γιατί μπορείς, απλά είναι επιλογή. Σήμερα θα σας βοηθήσω να μπείτε σε σκέψεις, να βρείτε το λόγο ύπαρξής σας, να βρείτε γιατί είστε εδώ, τι στο καλό κάνετε σε αυτό το πλανήτη εδώ πέρα και περνάτε το χρόνο σας κάθε μέρα ξυπνώντας και κοιμώντας και κάνοντας συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να βρείτε, να κάνετε αυτά τα πράγματα και να σας χαροποιούν κιόλας και να τα επιλέξετε. Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί, παιδιά, είναι ότι θα σας κάνω διάφορες ερωτήσεις οι οποίες θα σας βάλουν σε σκέψεις και εν τέλει θα σας δώσω και ένα τρελό tip το οποίο απαιτεί μολύβι και χαρτί. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Απλή ερώτηση. Αυτό που κάνεις σήμερα και αυτό που είσαι σήμερα, είτε σπουδάζεις, είτε είσαι στο σχολείο, είτε δουλεύεις, είναι κάτι το οποίο σε χαροποιεί? Είναι κάτι το οποίο μπορείς να δεις τον εαυτό σου να το κάνει για τα επόμενα 10 χρόνια? Αν όχι, μπράβο, συγχαρητήρια, βρήκες κάτι το οποίο δεν είσαι. Άρα είσαι ήδη πιο κοντά, φίλε. Είσαι ήδη πιο κοντά στον πυρήνα το δικό σου, στη χαρά τη δικιά σου, στο ποιος είσαι εσύ και τι θες να κάνεις. Επόμενη ερώτηση. Σκέψου αν αυτό που είσαι σήμερα είναι πραγματική προβολή αυτού που θες να είσαι και αυτού που είσαι ικανός να είσαι. Αν είσαι ικανοποιημένος πραγματικά και λες, ναι, ο Τζόναθαν είναι αυτό που θέλει να είναι και τα ταλέντα του βγαίνουν προς τα έξω και με περηφάνεια και τιμή λέω ναι. Εγώ δεν λέω ναι. Αλλά σκέψου όμως κάτι άλλο. Γιατί είναι εντάξει να μην είναι η προβολή του εαυτού σου να συναντάει αυτό που θες να είσαι με το σήμερα. Γιατί μπορεί να είναι απλά ένα μέσο. Πρέπει να περάσεις από πολλά στάδια για να φτάσεις στο επιθυμητό σημείο του να είσαι όντως ευχαριστημένος με την προβολή του εαυτού σου. Προς τα έξω. Έλα. Πιαστήκαμε από τα λόγια μου ή τα λέω μπερδεμένα? Πείτε μου, έτσι. Ναι. Θέλω να σκεφτείς τι είναι αυτό που κάνεις μερικές φορές, λίγο στην ημέρα σου, αλλά παίρνεις πάρα πολλά πίσω. Πάρα πολλά πίσω. Σε συναισθήματα, σε ικανοποίηση, σε χαρά. Σκέψου εσύ κάτι δικό σου, τι είναι αυτό που κάνεις λίγο. Νόμος παρέτο, παιδιά. Πώς να πετύχεις κάθε στόχο σου, το βίντεο θα υπάρχει στο τέλος, άμα θέλετε να το δείτε, για να μάθετε τι είναι ο νόμος παρέτο. Τον εφαρμόζουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας. Τι είναι αυτό που κάνεις λίγο και παίρνεις πάρα πολλά πίσω? Βρες το, γιατί αυτό είσαι εσύ. Ας πάμε ένα ταξίδι μαζί. Πάμε ένα ταξίδι, παιδιά. Σκεφτείτε ότι έχετε ένα δις. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ωραία. Και αφού έχεις περάσει το στάδιο του αράζω στη Χαβάη και πίνω μόνο μοχίτο, αράζω στην αιώρα μου και ελιάζω στο κορμί μου, κάποια στιγμή θα θες κάτι να κάνεις. Θα θες κάτι να κάνεις. Γιατί δεν είναι στο στοιχείο μας να αράζουμε εκεί όλη μέρα για να μην κάνουμε τίποτα. Θέλουμε κάτι να κάνουμε. Τι είναι αυτό που θα έκανες τότε, όταν θα ήξερες ότι, φίλε, δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψω ξανά στη ζωή μου, δεν με δεσμεύει τίποτα, τι θα επέλεγες?
θα ήταν γυμναστική, θα ήταν να εμπνέεις, θα ήταν ζωγραφική, θα ήταν κάτι καλλιτεχνικό, θα ήταν να κατασκευάσεις κάτι, θα ήταν φαγητό, σκέψου το. Και μετά σκέψου, σήμερα είναι κάνεις κάτι το οποίο νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις ή νιώθεις να το κάνεις με και είναι τιμή σου να το κάνεις. Παράδειγμα, πρέπει να δουλέψω 9 με 4 στην καφετέρια, είμαι σερβιτόρος. Είναι τιμή μου να μιλάω σήμερα σε αυτό το βίντεο, γνωρίζοντας ότι μπορώ να εμπνεύσω έστω ένα άτομο, να το βάλω σε σκέψεις και να το παροτρύνω να κάνει αλλαγές στη ζωή του. Είναι τιμή μου να φτιάχνω βιντεάκια στο YouTube, τα οποία μπορεί να βάλω ένα χαμόγελο στο πρόσωπο το δικό σου και να σε κάνω χαρούμενο έστω για λίγο στην ημέρα σου. Έτσι, εκεί είναι η διαφορά. Οπότε, τιμή στο να κάνεις κάτι είναι κάτι το οποίο το έχεις επιλέξει εσύ και δεν μπορεί να σου πει κανένας τίποτα γι' αυτό, γιατί είναι κάτι προσωπικά δικό σου και το αγαπάς και θες να το λες σε όλους ότι το κάνεις, γιατί είναι κάτι που σε εκφράζει τόσο πολύ. Θυμάσαι αυτό που σας έλεγα πριν με την προβολή του εαυτού σου του σήμερα? Πρέπει η προβολή του εαυτού σου στην καθημερινότητά σου να είναι κάτι που αντιπροσωπεύεις σαν για να βρεις το λόγο ύπαρξής σου. Μπορείς και να κάνεις έτσι και να πεις όχι, θα ακολουθήσω, είμαι καλά εδώ που είμαι. Οκ, δεκτό. Πότε κατώ, δεν κάθομαι λέω αρλούμπες έτσι μόνος μου. Θέλω να σταματήσεις να επαναπάβεσαι και να δέχεσαι αυτό που κάνεις σήμερα και σε κάνει να νιώθεις μίζερος. Σε κάνει να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι στο πρωί και η σκέψη του να το κάνεις για τα επόμενα χρόνια στη ζωή σου σε πιάνει ένα τριχύλα και θες να φρικάρεις. Γιατί λέγοντας ότι επιλέγω αυτό, μου λες ότι μπορώ περισσότερα, αλλά δεν είμαι πρόθυμος να δουλέψω γι' αυτό. Οπότε, ας το αλλάξω εδώ πέρα. Για να βρεις το λόγο ύπαρξής σου, πρέπει να δουλέψεις. Για να βρεις αυτό που είσαι, πρέπει να δουλέψεις. Οπότε σκέψου τι είναι αυτό που κάνεις το πρωί όταν ξυπνάς. Κάνεις κάτι το οποίο σε αποσπάει την προσοχή, ή κάνεις κάτι το οποίο σε παρακίνει να γίνεις καλύτερος μέρα με τη μέρα. Ξυπνάς το πρωί και κοιτάς σαν το πρώτο πράγμα τη story ανέβασα ο Κίτσας χθες, ή βάζεις Bob Marley και ξεκινάς βγαίνοντας χορπιδώντας από το κρεβάτι σου χαρούμενη ξεκινώντας την ημέρα σου. Γεια σας και το τωρίζει αυτό. Σταμάτα να κυνηγάς γενικά παραδική χαρά. Σταμάτα να νομίζεις ότι θα βγεις Παρασκευή βράδυ και θα γίνεις πίτα στο μεθύσι και θα λυθούν όλες τα προβλήματα. Θα περάσεις ωραία ένα βράδυ, αλλά η ζωή σου, άμα είναι μίζερη, θα είναι το ίδιο μίζερο την επόμενη μέρα. Αλλά εσύ μπορείς να την αλλάξεις. Ου, κοίτα το χέρι μου πόσο ψηλά σηκώθηκε, μαλάκες! Κοίτα λίγο το χέρι μου, Όμως μου γίνεται όλο και καλύτερα, παιδιά. Δεν πάει πιο ψηλά, αλλά πάμε καλά. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στο πιο πρακτικό κομμάτι. Βρείτε ένα μολύβι και ένα χαρτί, πατήστε pause στο βίντεο και πάμε να βρούμε το πάθος μας. Και επιστρέψαμε εδώ πέρα. Ελπίζω εσείς να έχετε ένα μολύβι και ένα χαρτί ή έναν πίνακα σαν αυτόν. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε έναν όμορφο κύκλο. Όπως μάθαμε στο δημοτικό. Μπράβο! Και από πάνω θα γράψουμε πάθος. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Okay, έτσι. Πάθος. Ωραία, εδώ μέσα παιδιά θέλω να δώσετε χρόνο να σκεφτείτε το πάθος σας. Πότε έχετε υπάρξει πάρα πολύ χαρούμενοι, γεμάτοι, αλλά εσείς σαν ξεχωριστό άτομο, χωρίς να έχετε επηρεαστεί από άλλους ανθρώπους, αλλά να είναι η επιλογή σας, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το κάνατε και μόνοι σας να ήσασταν. Π.χ. για μένα, γυμναστική, ταξίδια, να μαθαίνω καινούργια πράγματα, να εμπνέω, να κάνω ανθρώπους να γελάνε. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσετε υπερβολικά πάρα πολύ, δηλαδή βλέπετε πως τα γράφω. Έρχονται κατευθείαν από το μυαλό μου. Δώστε χρόνο, προσπαθήστε να γράψετε 20 με 30. Θέλω να πιεστείτε, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω ζουμερά πράγματα να βγάλετε. Και μη φοβάστε, δεν μπορείτε να γράψετε κάτι λάθος, δεν είναι αυτό που θα καθορίσει το λόγο ύπαρξής σας, έτσι. Βοηθάτε όμως τον εαυτό σας κάνοντας αυτό το πράγμα. Και αφού έχετε γράψει γύρω στα 20 με 30 διαφορετικά πάθη, θα κάνετε άλλο ένα κύκλο.
τέλεια. Πω πω, την πέρασα τη Δευτέρα Δημοτικού. Σαν ιδιαίτερα. Ταλέντα. Θα γράψουμε από πάνω. Ταλέντα. Άλλα κεφαλαία και άλλα μικρά. Ταλέντα. Μπράβο, Ιωνάθαν. Οπ, και κάνουμε έτσι και είμαστε μάγκες. Ταλέντα. Ας το κάνουμε έτσι να τα κεφαλαία. Έτσι, γιατί δεν μου κορυδεύετε ότι δεν είμαι αγράμμα. Εντάξει, έχω τελειώσει και σχολείο και πανεπιστήμιο για όλα. Πανεπιστήμιο όχι, αλλά ξεκινήσω τουλάχιστον. Εδώ μέσα, ταλέντα. Θέλω να ρωτήσετε τον εαυτό σας, την κολλητή σας, φίλη, φίλο, boyfriend, girlfriend, μάνα, πατέρα, σκύλο, κατοικίδιο. Όποιον θέλετε και πιστεύεστε και πιστεύετε ότι η γνώμη του και η κρίση του είναι ειλικρινής και μπορεί να το δει αντικειμενικά. Και μαζί και με τον εαυτό σας έτσι. Πάλι 20 με 30 διαφορετικά ταλέντα. Πράγματα τα οποία εσάς σας έρχεται πολύ πιο φυσικά από κάποιον άλλον. Σε κάποιους είναι πολύ πιο εύκολο να κοινωνικοποιούνται και να γνωρίζουν πάρα πολλά άτομα σε μία μέρα. Άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Προτιμάνε να κάθονται σπίτι τους γιατί εκεί νιώθουν ασφαλείς και μπορούν να παράγουν άλλα πράγματα. Άλλοι, σε άλλους είναι πολύ πιο εύκολο να πείθουν. Σε άλλους είναι πολύ πιο εύκολοι να έχουν πειθαρχία στη ζωή τους. Και ούτω καθεξής. Τώρα, παιδιά, θα σας πω πως ήρθε η δικιά μου ιδέα. Γιατί εδώ μέσα, στα ταλέντα μαζί με τα πάθη, έχουμε κοινά. Αυτό εδώ στη μέση δεν μου είναι. Είναι κοινά στοιχεία, εντάξει. Μην κορυδεύετε κάτω να κάνουμε έτσι. Γιατί δεν είναι κλειτρολίτα. Έλα, σταμάτα, Ιωνάθαν. Ορίμασε. Εδώ προσπαθείς να διδάξεις σημαντικά πράγματα. Και αυτό που παίρνουμε είναι π.χ. παίρνω το εμπνέο και το πείθουμε, το οποίο είναι κοινό στοιχείο. Και άμα το βάλεις μαζί και σκεφτείς μια ιδέα γύρω από αυτό, ένα μέσο μεταφοράς αυτής της ιδέας, είσαι ήδη πάρα πολύ κοντά στο να βρεις κάτι που σε εκφράζει. Να βρεις ποια είναι τα δυνατά σου στοιχεία. Γιατί πάνω σε αυτά πρέπει να βασιστείς για να χτίσεις κάτι γύρω από τον εαυτό σου. Να χτίσεις ένα τρόπο ζωής. Μια επιχείρηση, μια δουλειά. Οτιδήποτε είναι αυτό έτσι. Π.χ. εγώ εδώ πέρα είχα γράψει πάρα πολλά ακόμα, δεν θα κάτσω να τα γράψω τώρα. Αλλά π.χ. συνδύασα τα ταξίδια, τη γυμναστική, το να πείθω, την πειθαρχία, το να εμπνέω, όλα αυτά σε ένα πράγμα. Και τι κατέληξε με αυτό το πράγμα? Το βανάκι μου! Ναι! Το οποίο τι θα γίνει κινητό γυμναστήριο. Τζιμ, θα γράψω μόνο από πάνω. Και τι είναι αυτό εδώ, παιδιά? Ο λόγος ύπαρξής μου. Ο λόγος ύπαρξής μου είναι να πετύχω αυτό τον τρόπο ζωής, γιατί αυτός είναι ο Τζόναθαν. Δεν είναι ο δικός σου, ούτε της διπλανής, ούτε της γειτόνισσας. Είναι δικός μου. Και με τον ίδιο τρόπο θα κάτσεις και εσύ και θα σκεφτείς το δικό σου μονοπάτια και στοιχεία κοινά, τα οποία πρέπει να τα χτίσεις και να τα κάνεις μία ιδέα. Και γύρω από αυτήν την ιδέα να σκεφτείς ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορώ να επιλέξω γύρω μου, ώστε να χτίσω μια επιχείρηση, κάτι γύρω από αυτό για να ζήσω. Και να μην φτάσετε εδώ, γάμα το βανάκι, γάμα αυτή την ιδέα, είστε ήδη πάρα πολύ κοντά στον εαυτό σας και στις αξίες τις δικές σας, έχοντας συμπληρώσει αυτά εδώ τα στοιχεία. Οπότε, αν είσαι από τα άτομα τα οποία έφτασαν μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, ευχαριστώ, respect, συγχαρητήρια. Και αφού έφτασες μέχρι εδώ, άμα θέλεις άφησε μου ένα σχόλιο, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Και άμα έχεις κάποιο φίλο που ξέρεις ότι θα υποφεληθεί βλέποντας αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ μοίρασέ το μαζί του. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο μπορεί να είναι στη Λισαβόνα. Αν όχι αυτό, θα είναι το επόμενο. Σύντομα. Και παιδιά, να θυμάστε πάντα, η ζωή είναι ωραία ρε, η ζωή είναι ωραία ρε.